Καλησπέρα σας. Αρχίζει η συνεδρίαση. Αξιότιμη Αντιπρόεδρε της Βουλής, κύριε Κακλαμάνη, εκπρόσωπε του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδας, εδεσιμότατε πρωτοπερισβύτερε πατέρα Θωμά Συνοδυνέ, αξιότιμοι κύριοι βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου, σεβασμιότατε Μητροπολίτη Μεσογείας και Λαβρεωτικής, κύριε Νικόλαε, αξιότιμοι κύριοι Γενικοί Γραμματείς, αξιότιμοι κύριοι εκπρόσωποι του Περιφερειάρχη Αττικής, κύριε Κεχρή, αξιότιμοι κύριοι Πρόεδροι, αξιότιμοι κυρίες και κύριοι καθηγητές, αγαπητοί συνάδελφοι ακαδημαϊκοί, κυρίες και κύριοι. Υποδεχόμαστε σήμερα ως τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών τον διακεκριμένο καθηγητή χειρουργικής Δ. Ανδρέα Τζάκη, που εξελέγει στην έδρα με τίτλο «Ιατρικές επιστήμες, χειρουργική μεταμοσχεύσης» στην πρώτη τάξη των θετικών επιστημών κατά τη συνεδρίαση της Ολομελίας της 17ης Ιουνίου του 2021. Η εμπειρία και η προσφορά του Ανδρέα Τζάκη στο πεδίο της χειρουργικής και δι' των μεταμοσχεύσεων είναι πολλαπλή. Η επιστημονική του πορεία θα παρουσιαστεί λεπτομερώς από τον συνάδελφο ακαδημαϊκό κύριο Χαράλα Μπορούσο, τον οποίον και καλώ στο βήμα. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η ομιλία του νέου ακαδημαϊκού κυρίου Ανδρέα Τζάκη με θέμα «Μεταμοσχεύσεις στην Ελλάδα 2022». Κύριε Ρούσο. Είναι τιμή μου να παρουσιάζω σήμερα τον νέο ακαδημαϊκό κύριο Ανδρέα Τζάκη. Θα ξεκινήσω με τον χαρακτηρισμό του πατέρα των μεταμοσχεύσεων, καθηγητή Thomas Starch, ο οποίος γράφει στα απομνημονεύματά του ότι ο Ανδρέας Τζάκης είναι ένας από τους καλύτερους χειρουργούς του κόσμου. Ο δε διάσημος επίσης Καμίλιο Ρικόρντι έγραψε ότι ο Ανδρέας Τζάκης είναι ο κορυφαίος χειρουργός μεταμοσχεύσεων παγκοσμίως. Τα χαρακτηριστικά του είναι η νυφάλια σύνεση, τόσο απαραίτητη για το θέμα των μεταμοσχεύσεων, το πείσμα, το πάθος και ο έρωτας για την επίτευξη των οραμάτων του. Για όλα αυτά και πολλά άλλα, το Ίδρυμα των Αμερικανών Ελλήνων, αποτελούμενων από εξέχουσες προσωπικότητες, τον χαρακτήρισε ως τον άριστο και φιέστερο Έλληνα της Αμερικής στον τομέα των επιστημών και της ιατρικής. Γεννήθηκε το 1950, το 1974 αποφύτησε από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστήμιου Αθηνών, υπηρέτησε στην πολεμική αεροπορία και εργάστηκε ως βοηθός στο Αρετέο Νοσοκομείο. Το 1999 ανακηρύχθηκε διδάκτορο από το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ειδικεύθηκε στη χειρουργική και τις μεταμοσχεύσεις στα διάσημα πανεπιστημιακά νοσοκομεία Mount Sinai στη Νέα Υόρκη και στο Pittsburgh, από το οποίο έλαβε την ειδικότητα χειρουργική των μεταμοσχεύσεων. Από το 1985 έως το 2019 υπηρέτησε διαδοχικά σε όλες τις πανεπιστημιακές βαθμίδες και εξελέγει καθηγητής και διευθυντής μεταμοσχεύσεων στα πανεπιστημιακά νοσοκομεία του Pittsburgh και του Μαϊάμι στην Φλόριντα. Στο Pittsburgh υπήρξε επίσης διευθυντής του παιδιατρικού μεταμοσχευτικού τμήματος, όπου διδάχτηκε και συνεργάστηκε με τον διάσημο πατέρα, όπως είπαμε, τον μεταμοσχεύσεως Thomas Starch. Υπηρέτησε ως πρόεδρος, αντιπρόεδρος, μέλος οργανισμών μεταμοσχεύσεων και πολλούς άλλους οργανισμούς. Από το 1994 έως το 2012 στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Μαϊάμι στην Φλόριντα, διετέλεσε διευθυντής του τμήματος μεταμοσχεύσεως ύπατος, σπληνός, χοληφόρων Αγίων, παγκρέατος και πολλαπλών οργάνων και συνδιευθυντής του Κέντρου Μεταμοσχεύσεων του Νοσοκομείου με τον Διευθυντή Μίλλερ. Επίσης συνδιευθυντής στο Κέντρο Μεταμοσχεύσεων Κυτάρων, όπως των Ισίδων Παγκρέατος, στο Διαβητολογικό Ινστιτούτο με τον καθηγητή Καμίλο Ρικόρντι. Από το 2012 έως το 2019 διετέλεσε διευθυντής του Κέντρου Μεταμοσχεύσεων Οργάνων στην Cleveland Clinic της Φλόριντας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι δε
ο ιδρυτής και διευθυντής του Ινστιτούτου Μεταμοσχεύσεων στο Μαϊάμι. Ήμουν σύντομας, γιατί θα μπορούσα να μιλάω πολλή ώρα γι' αυτά, αλλά έχω τόσα πολλά να πω και όσα και να πω στο τέλος, όσο και λίγα να πω στο τέλος, θα είναι πάλι πολλά. Τα επιστημονικά του επιτεύγματα στην 36ετή θητεία του στις μεταμοσχεύσεις έχει συμμετάσχει και εκτελέσει περί τις 5.000 κλινικές μεταμοσχεύσεις. Είναι μεταξύ των πρωτοπόρων στις μεταμοσχεύσεις των κοιλιακών οργάνων, ιδιαίτερα μεταμοσχεύσεις ύπατος, σπληνός, εντέρου και πολυσπλαχνικών μεταμοσχεύσεων. Για τους μη γιατρούς σπλαχνικές μεταμοσχεύσεις, εννοούμε συγχρόνως να κάνει μεταμόσχευση στο ύπαρ, στο σπλήνα, στο έντερο κλπ. Έχει εισαγάγει για πρώτη φορά στον κόσμο τις μεταμοσχεύσεις του κοιλιακού τυχώματος. Έχει εισαγάγει για πρώτη φορά στον κόσμο μεταμοσχεύσεις μήτρας από πτωματικό δότη. Αποτέλεσμα των προσπαθειών του ήταν με μεταμοσχευμένη μήτρα από πτωματικό δότη να πετύχει την πρώτη τεκνοποίηση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει πρωτοπορήσει και συντελέσει στις υπατικές, εντερικές και πολυσπλαχνικές μεταμοσχεύσεις και περιέγραψε τη σημασία της θρόμβωσης της υπατικής αρτηρίας ως επιπλοκής στις μεταμοσχεύσεις αυτές. Αυτή η περιγραφή διέλυσε τον μύθο ότι η χολική αναστόμωση ήταν η αχίλλειος πτέρνα των υπατικών μεταμοσχεύσεων, δείχνοντας έτσι ότι η πραγματική αιτία ήταν η αδιάγνωστη μέχρι τότε αρτηριακή θρόμβωση. Με τη βελτίωση της αγιοχειρουργικής και εκτεταμένη χρήση της μικροχειρουργικής, οι επιπλοκές από την χολική αναστόμωση έχουν σχεδόν εξαλειφθεί. Καθιέρωσε την τεχνική piggyback σαν τεχνική εκλογής για την ασφαλή διεξαγωγή των υπατικών μεταμοσχεύσεων. Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται σήμερα στο 90% των υπατικών μεταμοσχεύσεων. Εισήγαγε επαναστατικές τεχνικές επαναγκύωσης του υπατικού μοσχεύματος σε περιπτώσεις θρόμβωσης της πηλαίας φλέβας. Εισήγαγε τις εντερικές αυτομεταμοσχεύσεις για θεραπεία ανία των όγκων της βάσης της μεσεντερίου και κοιλιακής αρτηρίας. Διεκπεραίωσε την πρώτη μελέτη κλινικής εφαρμογής του φαρμάκου Τρακτόλιμους σε παιδιατρικές μεταμοσχεύσεις, το οποίο παραμένει μέχρι σήμερα σαν φάρμακο εκλογής παγκοσμίως. Για πρώτη φορά απέδειξε ότι οι μεταμοσχεύσεις νησιδίων του παγκρέατος μπορούν να υποστηρίξουν το διαβητικό ασθενή και έτσι να μην χρειάζεται ενέσεις ινσουλίνης. Περιέγραψε την απλαστική αναιμία ως επιπλοκή των υπατικών μεταμοσχεύσεων για κεραυνοβόλο υπατήτιδα, ιδιαίτερα σε παιδιατρικούς ασθενείς, βοηθώντας στην έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση αυτής της θανατηφόρας επιπλοκής. Σε στενή συνεργασία με ειδικούς λοιμοξιολόγους συνετέλεσε στην επιτυχή εκτέλεση μεταμοσχεύσεων σε άτομα με τον ιό της επίκτητης άνοσο ενεπάρχειας, υπατήτιδα Β και υπατήτιδα Σ. Οι έρευνες του Ανδρέα Τζάκη οδήγησαν στην κατανόηση των μηχανισμών ανοσολογικής ανοχής του ξένου μοσχεύματος. Αυτή η προσπάθεια άρχισε στο Πίτσμπουργκ και συνεχίστηκε στο Μαϊάμι, όπου παρατηρήθηκε μια αμφίδρομος μετακίνηση κυττάρων μεταξύ του μοσχεύματος και του ξενιστή. Οι μετακινήσεις κυττάρων θεωρούνται υπεύθυνες για την αποδοχή του μοσχεύματος και αποτέλεσμα αυτών των προσπαθειών είναι η διαπίστωση ότι λήπτες υπατικών μοσχευμάτων αναπτύσσουν ανοχή στο μόσχευμα και έτσι μπορούν να σταματήσουν τη άνοσο-κατασταλτική θεραπεία. Σήμερα, μάλιστα, πάνω από 50% λήπτες υπατικών μοσχευμάτων παρακολουθούνται μακροπρόθεσμα, 5-10 χρόνια, ελεύθεροι από την ανοσοκατασταλτική θεραπεία και συνεπώς απαλλαγμένοι από τις μακροπρόθεσμες επιπλοκές της. Στις έρευνες για τη διαλεύκανση των μηχανισμού ανοχής των μοσχευμάτων, μελέτησε επίσης τα εντερικά μοσχεύματα και παρατήρησε ότι το 5% των εντεροκυττάρων του μοσχεύματος αντικαθίστανται μέσα σε εβδομάδες μετά από την μεταμόσχευση από πολυδύναμα κύτταρα του μυελού των οστών του λήπτη.
Η ανάπτυξη των εντατρικών μεταμοσχεύσεων οδήγησε στην έρευνα για ανέβρεση προγνωστικού δείκτη στο αίμα απόρριψης του εντέρου. Οι προσπάθειες συγκεντρώθηκαν σε μια ουσία στην κιτρουλίνη, ένα μη απαραίτητο αμινοξύ που κυκλοφορεί στο αίμα. Παράγεται μόνο από το επιθήλιο του εντέρου. Ελάττωση δε της μάζας του εντερικού επιθηλίου προκαλεί ελάττωση των επιπέδων κιτρουλίνης. Έτσι, οι μελέτες έδειξαν ότι για να διευκρινιστεί η αιτία της ελάττωσης των επιπέδων κιτρουλίνης, κάτω από ορισμένο όριο πρέπει να συνδυαστεί με βιοψία του εντέρου και περαιτέρω αντιμετώπιση. Έδειξε τη μεγάλη σημασία των φυσικών φωνικών κιτάρων στην μη υποτροπή του ύπατο-κιταρικού καρκινώματος μετά από μεταμόσχευση ύπατος. Είναι δε ο πρώτος που μεταμόσχευσε ύπαρ από μπαμπουίνο σε άνθρωπο. Η συγγραφική του δραστηριότητα, μετά από αυτά που ακούσατε και πάρα πολλά άλλα, τα οποία δεν μας επιτρέπει ο χρόνος να αναφέρουμε, είναι αξιοζήλευτη και δύσκολα μπορεί να την συναγωνιστεί κανείς σε παγκόσμιο επίπεδο. Συμμετέχει από διάφορα θέσεις στη σύνταξη 5 μεγάλων ιατρικών περιοδικών παγκοσμίου κυκλοφορίας, με υψηλό δίκτυο απήχησης και είναι κριτής σε άλλα 10 περιοδικά παρόμοιας εμβέλειας. Είναι μέλος σε 21 επιστημονικές ιατρικές εταιρείες διεθνούς κύρους, όπως η American Surgical Association που έχει 300 μονομέλη και έχει συμμετάσχει στην ηγεσία 5 μεγάλων επαγγελματικών οργανισμών που σχετίζονται με τις μεταμοσχεύσεις και τη χάραξη της κρατικής πολιτικής στον τομέα των μεταμοσχεύσεων και άλλων θεμάτων που αφορούν την υγεία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει οργανώσει και ολοκληρώσει 12 μεγάλα χρηματοδοτούμενα ερευνητικά πρωτόκολλα, τα αποτέλεσματα των οποίων έχουν καθορίσει σε μεγάλο βαθμό την εξέλιξη των μεταμοσχεύσεων και έχουν γίνει αποδεκτά από την παγκόσμια ιατρική κοινότητα, εισάγοντας έτσι νέες μεθόδους στην τεχνική των μεταμοσχεύσεων και την μετεγχειρητική φαρμακευτική υποστήριξη των ασθενών. Φυσικά για όλα αυτά έχει τιμηθεί και έχει τιμηθεί με πολλά βραβεία και διακρίσεις από δεκάδες αμερικανικές και παγκόσμιες ιατρικές εταιρείες και αναφέρω λίγα. Τιμήθηκε από την Ακαδημία Αθηνών με τον τίτλο του Αντεπιστέλλοντος Μέλους, από το Πανεπιστήμιο της Αλεξανδρούπολης και του Γκέτεμπουργκ στην Σουηδία με τον τίτλο του Επίτιμου Διδάκτορα. Βραβεύθηκε από την Βουλή των Αντιπροσώπων της Αμερικής. Τιμήθηκε με τον. Εκεί που μιλάει τώρα ο Πρωθυπουργός. Τιμήθηκε με τον τίτλο Άρχων του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ήταν ο πρώτος κάτοχος της έδρας που φέρει το όνομά του στην ιατρική σχολή στο Μαϊάμι, στην Φλόριντα, η οποία δημιουργήθηκε προς τιμήν του. Είναι συγγραφέας σε περισσότερα από 800 έργα, άρθρα, στη Διεθνή Βιβλιογραφία, με αριθμό άνω των 45.000 βιβλιογραφικών αναφορών, και υψηλότατο δίκτυο αναγνωρισιμότητας πάνω από 100, περίπου 105, κάτι τέτοιο. Ένας φοβερός αριθμός για χειρουργούς. Έχει δώσει περισσότερες από 300 διαλέξεις σε όλο τον κόσμο, προσκεκλημένος από διεθνείς και τοπικές επιστημονικές εταιρείες. Έχει καταχωρηθεί στο βιβλίο Guinness 2 φορές, το 2000 και το 2001, για τα αξιοθαύμαστα κατορθώματά του. Υπήρξε ο ιδρυτής και πρόεδρος του Ινστιτούτου Μεταμοσχεύσεων στο Πανεπιστήμιο Μαϊάμι. Η συμβολή του στη δημιουργία και ανάπτυξη των μεταμοσχευτικών κέντρων ανά τον κόσμο υπήρξε σημαντική δε, όπως είναι το Κέντρο Μεταμοσχεύσεων του Νοσοκομείου της Πάτρας στην Ελλάδα το 2001, σε συνεργασία με τον καθηγητή νεφρολόγο κ. Λαχογιάννη, το Παιδιατρικό Μεταμοσχευτικό Κέντρο στη Βραζιλία το 2000, καθώς και αυτό στο Ισραήλ το 2007. Ο μεγαλύτερος αριθμός μεταμοσχεύσεων παγκοσμίως πραγματοποιήθηκε όταν ήταν διευθυντής του προγράμματος μεταμοσχεύσεων σε παιδιατρικούς ασθενείς στο Πίτσμπουργκ και του Κέντρου Μεταμοσχεύσεων στο Πανεπιστήμιο του Μαϊάμι. Υπήρξε βασικός στέλεχος στην προπτυχιακή και μεταπτυχιακή εκπαίδευση των ιατρών. Δημιούργησε σχολή στον τομέα των μεταμοσχεύσεων. Αξιοσημείωτος είναι ο αριθμός των ιατρών που έχουν εκπαιδευτεί στον τομέα των μεταμοσχεύσεων στα νοσοκομεία όπου εργαζόταν. Οι ιατροί αυτοί, μετά την επάνωδο στην πατρίδα τους, ξεκίνησαν προγράμματα μεταμόσχευσης με εξαιρετική επιτυχία.
Ο αριθμός τους ξεπερνά τους 80 και είναι από όλο τον κόσμο. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν 25 Έλληνες που διαπρέπουν σήμερα στη χώρα μας και άλλοι που εργάζονται σε νοσοκομεία στο εξωτερικό. Η επιτυχία του οφείλεται, όπως περιγράφουν όλοι οι συνεργάτες του και μαθητές του, στην αξιοκρατική επιλογή των ικανότερων συνεργατών, με πνεύμα πρωτοβουλίας και δημιουργίας, στους οποίους έδιδε αφιδώς ευκαιρίες για περαιτέρω εξέλιξη και στην άριστη συνεργασία του με άλλες ειδικότητες. Συμπερασματικά, ο καθηγητής Ανδρέας Τζάκης είναι παγκοσμίως εξέχουσα και μείζον προσωπικότητα της ιατρικής και είναι υπόδειγμα κήρυκα της αξιοσύνης. Πρωτοπόρος και πολύτροπος στο χώρο των μεταμοσχεύσεων οργάνων. Η παγκοσμίως αποδεκτή χειρουργική του δυνότητα, τα πρωτοποριακά επιτεύγματα στις μεταμοσχεύσεις, η καταξιωμένη έρευνά του σε μέγεθος, ποιότητα και αναγνώριση είναι από τις πλέον εντυπωσιακές, γεγονός που καταδεικνύεται από τα βιβλιομετρικά του δεδομένα, όπως ανέφερα, με πάνω από 45.000 αναφορές και 100-105 H-index. Η μεγάλη αφοσίωσή του στην εκπαίδευση δημιούργησε φυτώριο νέων χειρουργών ιατρών στον τομέα των μεταμοσχεύσεων. Προσέφερε γενναιόδωρα την ιατρική τεχνική σε ασθενείς και μαθητές του, βασισμένος στην έννοια της αληθούς αριστείας. Είναι ηγετική και δημιουργική προσωπικότητα, διότι συνεισέφερε τα μέγιστα στην ανάπτυξη μεταμοσχευτικών κέντρων ανά τον κόσμο και στην Ελλάδα. Είναι ο όριμος επιστήμονας που η πείρα και η σοφία του βοηθάει τον δύσκολο αλλά άκρος απαραίτητο τομέα σήμερα των μεταμοσχεύσεων που είναι η ιατρική του παρόντος και του μέλλοντος. Είναι ανήρ ευπατρίδης, ανυπότακτος στον αρχισισμό, αρνητής της ιδιοτέλειας, προσφέροντας γενναιόδωρα την ιατρική τεχνική σε ασθενείς και μαθητές. Είναι ο ηγήτορας που ακτινοβολεί την υποκρατική ιατρική τέχνη του όλου ανθρώπου με πίστη και πάθος για το κοινό καλό. Θεωρεί ήδη τον εαυτό του από τις εκλογές του στην Ακαδημία Αθηνών στρατολογημένο για την ανάπτυξη των μεταμοσχεύσεων στην Ελλάδα και είμαι βέβαιος πως οι Έλληνες υπεύθυνοι στο χώρο αυτό, όπως ο Υπουργός, η κυβέρνηση, αλλά κυρίως ο κύριος Ιωάννης Μπολέτης, πρόεδρος του Ωνασίου Χειρουργικού Νοσοκομείου και διευθυντής του Μεταμοσχευτικού εκεί κέντρου, καθώς και ο Γεώργιος Πάπα Θεοδωρίδης, πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, θα εκμεταλλευτούν την επιλογή αυτή της Ακαδημίας Αθηνών. Γέννητο, με άλλα λόγια, ας ελπίσουμε, ευχόμαστε να γίνει. Ευχαριστούμε τον κύριο Ρούσο. Κύριε συνάδελφε, σας καλώ τώρα για να σας περιβάλλω με το διάσημο της Ακαδημίας Αθηνών. Σας καλώ τώρα στο βήμα για να εκφωνήσετε τον εισιτήριο λόγο σας. Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι ακαδημαϊκοί, σας ευχαριστώ για την εκλογή μου στο ύψιστο Ίδρυμα του Έθνους. Έχω συνέστηση του χρέους μου. Προσωπικός μου στόχος είναι, όπως είπε και ο κύριος Ρούσος, να βοηθήσω μέσω της Ακαδημίας τους συμπολίτες μας
Προσωπικός μου στόχος είναι να βοηθήσω μέσω της Ακαδημίας τους συμπολίτες μας με τις ικανότητες, ό,τι ικανότητες έχω στις μεταμοσχεύσεις. Επίσης, ευχαριστώ το προσωπικό της Ακαδημίας, ιδιαίτερα την κυρία Θέκλα Παρασκευούδη, για την προετοιμασία αυτής της εκδήλωσης. Οι μεταμοσχεύσεις στην Ελλάδα άρχισαν το 1968, όταν δεν υπήρχε ακόμα αιμοκάθαρση. Ένας νέος στη Θεσσαλονίκη πέθαινε από νεφρική ανεπάρκεια. Ο πατέρας είχε ακούσει για μεταμοσχεύσεις. Βρήκε τον καθηγητή της χειρουργικής, μετέπειτα ακαδημαϊκό, τον αείμνηστο Κωνσταντίνο Τούντα. Ήθελε να δώσει τον αέρα του νεφρό για να σώσει το παιδί του. Δεν υπήρχε νομοθεσία για δωρεές οργάνων. Πήγαν μαζί στον εισαγγελέα, ο οποίος τους είπε ότι δεν μπορούσε να δώσει άδεια για να γίνει η εγχείρηση. Μόνο από πτώμα μπορούσαν να πάρουν νεφρό. Τότε είπε ο πατέρας, θα πάω στον πέμπτο όροφο και θα πηδήξω από το παράθυρο και όταν ξεψυχήσω, να πάρετε τα νεφρά μου και να σώσετε το παιδί μου. Ο εισαγγελέας ζήτησε από όλους την υπογράψουν και έδωσε άδεια για τη μεταμόσχευση. Έτσι ο Τούντας με την ομάδα του, Κυριάκο Κυριακού, Γιώργο Ανδρουλάκη και Αλέξανδρο Μαρσέλο, έκαναν την πρώτη μεταμόσχευση στην Ελλάδα, η οποία ήταν απόλυτα επιτυχής. Η ίδια ομάδα ήταν αργότερα καθηγητές μου και εμπνευστές μου στο Αρετέο Νοσοκομείο του Πανεπιστημίου Αθηνών. Από τότε έχουν εορταστεί πολλές πρώτες μεταμοσχεύσεις, αλλά δεν συνεχίστηκαν με τον ίδιο ενθουσιασμό. Η κρίσιμη πραγματικότητα των μεταμοσχεύσεων παρουσιάστηκε πρόσφατα σε μια τεκμηριωμένη μελέτη των καθηγητών Βασιλείου Παπαλόη από το Imperial College του Λονδίνου και του Ηλία Μόσχελου από το London School of Economics, η οποία διεξάχθη υπό την αιγίδα του Ωνάσιου Ιδρύματος. Η Ελλάδα βρίσκεται σήμερα στις τελευταίες θέσεις της μεταμοσχεύσης στην Ευρώπη. Δεν γίνονται αρκετές και σαν αποτέλεσμα πολλοί ασθενείς πεθαίνουν αβοήθητοι. Στόχος μου σήμερα είναι να τονίσω τα κύρια αίτια και να προτείνω συγκεκριμένες λύσεις. Στις λύσεις θα συμπεριληφθεί η χρηματοδότηση, γιατί η χρηματοδότηση, ιδιαίτερα σήμερα, την εποχή της πανδημίας, ενεργειακής κρίσης, πολέμου και πληθωρισμού, είναι η αχίλλειος πτέρνα πολλών προγραμμάτων. Οι μεταμοσχεύσεις στην Ελλάδα μπορούν να εξυγχρονιστούν με τους υπάρχοντες οργανισμούς και ταυτόχρονα να εξοικονομήσουν πόρους του δημοσίου που ήδη ξοδεύονται σε άλλες, λιγότερο αποτελεσματικές θεραπείες. Για τη σημερινή ομιλία χρησιμοποίησα πληροφορίες από τη μελέτη του Ωνάσιου, ελληνικά και ξένα δημοσιεύματα, όπως και προσωπικές επαφές με τον Διευθυντή του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, τον κύριο Πάπα Θεοδωρίδη, άλλους Έλληνες γιατρούς, τους Ιταλούς καθηγητές Αντώνιο Πίνα, Ιγνάσιο Μαρίνο, Αλεσάντρο Νάνι Κώστα και τους Τούρκους συναδέλφους Άλπερ Ντε Μίραμπας και Μεχμπέτ Χάμπεραλ μεταξύ άλλων. Θα επικεντρώσω την προσοχή μας στις μεταμοσχεύσεις νεφρού, γιατί είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε στην Ελλάδα και επίσης γιατί πολλές από τις ίδιες λύσεις είναι εφαρμόσιμες για τις μεταμοσχεύσεις των άλλων ζωτικών οργάνων. Το μέγεθος του προβλήματος των νεφρικών μεταμοσχεύσεων οφείλεται σε δύο γεγονότα. Η νεφρική ανεπάρκεια είναι πολύ συχνή στην Ελλάδα και συγχρόνως δεν γίνονται αρκετές μεταμοσχεύσεις. Συγκεκριμένα, 250 Έλληνες ανά εκατομμύριο πληθυσμού αναπτύσσουν νεφρική ανεπάρκεια, έναντι 127 στην υπόλοιπη Ευρώπη, δηλαδή διπλάσιοι. Συνολικά έχουμε 15.000 νεφροπαθείς σε αιμοκάθαρση. Αυτό αντιστοιχεί σε 1.319 ανά εκατομμύριο πληθυσμού, έναντι 854 στην Ευρώπη.
Στην Ελλάδα επιτελούνται λιγότερο από 150 μεταμοσχεύσεις νεφρού το χρόνο, το 1/3 σε σχέση με την Πορτογαλία και Σουηδία, που έχουν τον ίδιο πληθυσμό. Κατά εκτίμηση της μελέτης του Ωνάσιου, επιτελούνται 75% λιγότερες μεταμοσχεύσεις νεφρών από τις άλλες χώρες της Ευρώπης. Αποτέλεσμα είναι ότι η Ελλάδα με πληθυσμό 10 εκατομμυρίων έχει 145 μονάδες αιμοκάθαρσης, διπλάσιες από τη Μεγάλη Βρετανία, που έχει 78 με εξαπλάσιο πληθυσμό. 70% των νεφροπαθών είναι σε παραγωγική ηλικία κάτω των 65 ετών. Μόνο 10% από αυτούς τους ασθενείς είναι σε λίστα αναμονής για μεταμόσχευση, ποσοστό πολύ χαμηλότερο από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Παρά το μικρό ποσοστό, η λίστα έχει πολύ χαμηλότερο, είναι πολύ χαμηλότερο από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Παρά το μικρό ποσοστό, η λίστα έχει 1.300 άτομα. Ο μέσος χρόνος αναμονής για μεταμόσχευση νεφρού είναι 8,8 χρόνια, ενώ οι περισσότεροι από τους μισούς ασθενείς, 57%, πεθαίνουν μέσα σε 5 χρόνια. Η αιμοκάθαρση κρατά μεν τους νεφροπαθείς στη ζωή, αλλά με μεγάλο τίμημα. Συγκεκριμένα, η επιβίωση στην αιμοκάθαρση είναι μισή από τη μεταμόσχευση. Όπως βλέπεις στην καμπύλη, η δεξιά μεριά της καμπύλης είναι μεταμόσχευση, η αριστερή είναι αιμοκάθαρση. Η επιβίωση με τη μεταμόσχευση είναι διπλάσια από ό,τι με την αιμοκάθαρση. Πιο ειδικά, η πράσινη στήλη είναι μεταμοσχεύσεις από ζώντες, η μπλε στήλη είναι από πτωματικούς δότες και η κόκκινη στήλη είναι από αιμοκάθαρση. Όπως βλέπετε, η διαφορά στην επιβίωση είναι πολύ μεγάλη και είναι συντριπτικά μεγαλύτερη διαφορά όσο περνάει ο καιρός. Οι μεταμοσχεύσεις νεφρού δεν είναι διακοσμητικές μεταμοσχεύσεις. Είναι ζωτικές μεταμοσχεύσεις. Η ποιότητα ζωής επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, την ηλικία, κοινωνική κατάσταση και υποκείμενη ασθένεια. Γι' αυτό χρειάστηκαν μεταναλύσεις με εκατομμύρια ασθενών, όπως αυτή που δείχνω, στην οποία συγκρίθηκαν οι μεταμοσχεύσεις με την αιμοκάθαρση. Αυτή, ειδικά η μελέτη, σύγκρινε 2 εκατομμύρια ασθενείς από πολλές μελέτες μαζί. Αποδείχθηκε ότι σοβαρές επιπλοκές, όπως εμφράγματα, καρδιακή ανεπάρκεια, εγκεφαλικά επεισόδια, λοιμώξεις, εισαγωγές στο νοσοκομείο, είναι όλα πολύ συχνότερα με αιμοκάθαρση. Σε ποιότητα ζωής, σωματική και συναισθηματική υγεία, κοινωνική δραστηριότητα, σε όλα υπερτερεί η μεταμόσχευση. Σαν αποτέλεσμα, 50% των ασθενών που υπευλήθησαν σε μεταμόσχευση νεφρού επέστρεψαν σε εργασία πλήρης απασχόλησης, έναντι 20% αυτών που είναι σε αιμοκάθαρση. Σήμερα δεν υπάρχει δίλημα. Η μεταμόσχευση νεφρού, κατά προτίμηση από ζώντα δότη, είναι η θεραπεία εκλογής. Ο αριθμός τους πρέπει να αυξηθεί και πρέπει να γίνονται στο συντομότερο χρονικό διάστημα. Αλλά γιατί δεν γίνονται περισσότερες μεταμοσχεύσεις στην Ελλάδα, ούτε καν από ζώντες δότες? Ας δούμε το πρόβλημα αναλυτικά. Στις μεταμοσχεύσεις συμβάλλουν 4 συνιστώσεις, οι οποίες είναι μεν ξεχωριστές, αλλά αλληλοεξαρτούνται. Η κοινωνική, η ιατρική, η διοικητική και η οικονομική. Η κοινωνική συνιστώση αποτελείται από τους νεφροπαθείς και τους δότες. Δεν υπάρχει έλλειψη νεφροπαθών, υπάρχει όμως τεράστια έλλειψη δοτών. Δότες μπορεί να είναι ζώντες ή πτωματικοί.
Η δωρεά νεφρού από ζώντα δότη στο λήπτη είναι προσφορά ανυπολόγιστης αξίας, για την οποία ο δότης δεν επιτρέπεται και δεν πρόκειται να λάβει οποιαδήποτε αμοιβή. Συγκεκριμένα, η δωρεά οργάνου πρέπει να είναι ουδέτερη από άποψη εξόδων για το δότη. Καλύπτονται μόνο τα έξοδα μεταφοράς, διαμονής, όπως και τα ιατρικά έξοδα σχετιζόμενα με τη δωρεά οργάνων. Συχνά αυτή η κάλυψη ελείπεται των πραγματικών εξόδων του δότη. Επιπλέον, υπάρχουν κίνδυνοι. Πρωτίστως κίνδυνος θανάτου και κίνδυνος νεφρικής ανεπάρκειας. Όπως συμβαίνει με κάθε εγχείρηση, υπάρχει κίνδυνος θανάτου. Ο κίνδυνος θανάτου από τη δωρεά νεφρού είναι πράγματι πολύ μικρός. Αντιστοιχεί σε 3/10.000 εγχειρήσεις. Δηλαδή, είναι μικρότερος κίνδυνος από το να πνιγεί κανείς τρώγοντας. Ο κίνδυνος να πνιγεί κανείς τρώγοντας είναι 1/3.000. Επίσης, υπάρχει κίνδυνος νεφρικής ανεπάρκειας από την απώλεια φυσικής εφεδρείας που παρέχει ο ένας από τους δύο νεφρούς. Ο κίνδυνος αυτός είναι επίσης πολύ μικρός και συνήθως οφείλεται σε επικείμενες νόσους, όπως αρτηριακή πίεση ή διαβήτης. Μπορεί να υπολογιστεί με ακρίβεια από αλγορίθμους, όπως αυτός που δείχνω στη διαφάνεια, που βρίσκεται στο διαδίκτυο και βασίζεται στην ηλικία του δότη, το φύλλο, το βάρος, αρτηριακή πίεση και συνήθειες όπως το κάπνισμα κτλ. Επί παραδείγματι, ο προσωπικός μου κίνδυνος να αναπτύξω νεφρική ανεπάρκεια κατά τη διάρκεια της ζωής μου, χωρίς δωρεά νεφρού, είναι 0,28%. 15 χρόνια μετά τη δωρεά νεφρού αυξάνεται κατά 0,27%. Επομένως, συνολικά ο κίνδυνος να αναπτύξω νεφρική ανεπάρκεια 15 χρόνια μετά δωρεά νεφρού υπολογίζεται σε 0,5% ολικώς. Επιπλέον, έχει προβλεφθεί σε πολλές χώρες και στην Ελλάδα, αν ο δότης αναπτύξει νεφρική ανεπάρκεια μετά δωρεά νεφρού, να μπει σε σειρά προτεραιότητος για τον πρώτο συμβατό πτωματικό νεφρό. Η δωρεά νεφρού είναι μια εθελοντική πράξη υπέρτατης γενναιοδορίας, αυτοθυσίας και αλληλεγγύης. Οποιαδήποτε επιπλοκή, όσο σπάνια κι αν είναι, δεν είναι αποδεκτή. Μιλάμε για τη ζωή ενός υγιούς ατόμου που χειρουργείται χωρίς να χρειάζεται για να βοηθήσει ένα συνάνθρωπο. Η απόφαση του δότη είναι μεγάλη απόφαση. Πηγάζει από πολλή αγάπη και θέλει καρδιά. Είναι επιτακτική ανάγκη να του δοθούν λεπτομέρειες και τεκμηριωμένες εξηγήσεις. Επίσης, χρειάζεται να έχει αρκετό χρόνο για να σκεφτεί με ηρεμία πριν πάρει την απόφαση. Όπως επίσης και αξιοπρεπής τρόπος εξόδου, αν σε οποιοδήποτε στάδιο αποφασίσει ότι δεν θέλει να γίνει δότης. Αυτοί οι κίνδυνοι δεν υπάρχουν στην περίπτωση πτωματικών δοτών. Παρ' όλα αυτά, υστερούμε πολύ στον αριθμό πτωματικών δοτών σε σχέση με την Ευρώπη. Η Ελλάδα έχει 4 δότες ανά εκατομμύριο πληθυσμού, έναντι 40 στην Ισπανία, 33 στην Πορτογαλία, 25 στη Μεγάλη Βρετανία, 20 στη Σουηδία. Κοιτάξτε πού βρισκόμαστε σε σχέση με τους γείτονές μας, τους Ιταλούς και τους Τούρκους. 4 ανά εκατομμύριο στην Ελλάδα, 25 στην Ιταλία, 7 στην Τουρκία. Και να σημειωθεί ότι στην Τουρκία επιτελούνται περίπου 4.000 μεταμοσχεύσεις νεφρού το χρόνο,
Οι πτωματικοί δότες αποτελούν μόνο 20% των δοτών. Περισσότερο από 80% είναι ζώντες δότες. Για τους πτωματικούς δότες, η έρευνα του Ωνάσιου διεπίστωσε ότι το πιο σημαντικό πρόβλημα είναι η δυσπιστία του κοινού, η οποία είναι διάχυτη. Η δυσπιστία αυτή είναι παγκόσμιο, όχι απλώς ελληνικό φαινόμενο. Συγκεκριμένα, πολλά άτομα φοβούνται ότι αν δηλώσουν ότι είναι δότες, κάποιος θα τους αφήσει να πεθάνουν πρόωρα για να πάρει τα όργανα. Ο φόβος αυτός είναι αδικαιολόγητος. Στην Ελλάδα, η πιστοποίηση του εγκεφαλικού θανάτου γίνεται από 3 γιατρούς διαφορετικών ειδικοτήτων, αναισθησιολόγο, νευρολόγο ή νευροχειρουργό και το θεράποντα ιατρό. Συνοδεύεται από πολλές ειδικές δοκιμασίες που επαναλαμβάνονται τουλάχιστον 6 ώρες μετά την πρώτη διάγνωση. Σε αυτή τη διαδικασία δεν συμμετέχει κανένας γιατρός, είτε από τη μεταμοσχευτική ομάδα, είτε από τον ΕΟΜ. Αυτή η διαδικασία υπερβαίνει τις συνήθεις διαδικασίες διάγνωσης θανάτου στις μονάδες εντατικής θεραπείας, οι οποίες ιδιαίτερα σε κατάσταση κρίσης μπορεί να είναι πιο συνοπτικές. Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις, μάλιστα, άτομα που είχαν θεωρηθεί χαμένα πριν από την αξιολόγηση, ανένυψαν. Το δεύτερο σκέλος της δυσπιστίας αφορά τη δίκαιη διανομή των οργάνων. Εδώ χρειάζεται απόλυτη διαφάνεια της διαδικασίας, για την οποία υπεύθυνος είναι ο ΕΟΜ, ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων, και θα μιλήσω γι' αυτό αργότερα. Τα ωφέλη των μεταμοσχεύσεων δεν περιορίζονται στους λήπτες, αλλά εκτείνονται και στους δότες. Για το ζώντα δότη υπάρχει ηθική ικανοποίηση που κρατάει ολόκληρη ζωή. Για την οικογένεια του πτωματικού δότη, η δωρεά οργάνων είναι η μόνη ακτίδα ελπίδας στη βαθιά θλίψη του πρόωρου χαμού. Το σώμα ξεψύχησε, είναι τώρα το ίστατο κληροδότημα του δότη. Είναι δώρο που θα ζήσει μέσα από τη ζωή κάποιου άλλου. Συστηματική, άρτια και εμπνευσμένη εκπαίδευση είναι απαραίτητα για την επιτυχία του προγράμματος δωρεάς οργάνων. Αρχίζει με μαθήματα στα σχολεία, διαλέξεις, εκπομπές σε μέσα μαζικής ενημερώσεως κτλ. Επιπλέον αποδείχτηκε αρχικά στην Ισπανία και τώρα παγκόσμια ότι η εκπαίδευση είναι πολύ πιο αποτελεσματική αν είναι στοχευμένη. Συγκεκριμένα, πολύ πιο αποτελεσματική αν γίνεται από εκπαιδευμένους συντονιστές που είναι σε καθημερινή επαφή και επισκέπτονται τις μεγαλύτερες εντατικές, νευρολογικές και τραυματιολογικές μονάδες, τις μονάδες δηλαδή που συνήθως βρίσκονται οι δότες. Αυτό βοηθά όχι μόνο την εκπαίδευση του προσωπικού των μονάδων, αλλά επίσης την επισήμανση, αξιολόγηση πιθανών δοτών και επίσης την προσέγγιση της οικογενείας σε περίπτωση διάγνωσης εγκεφαλικού θανάτου. Η παρουσία αυτών των συντονιστών είναι απαραίτητη. Το θεράπον προσωπικό εργάζεται με στόχο τη σωτηρία της ζωής του ασθενούς. Η μετάβαση από σωτηρία της ζωής του ασθενούς στη δωρεά οργάνων πρέπει να γίνει από άλλους, ειδικά εκπαιδευμένους συντονιστές. Οι ίδιοι αυτοί συντονιστές είναι βασικά στελέχη του συστήματος εκπαίδευσης, όχι μόνο του νοσοκομιακού προσωπικού και του ευρωτερου κοινού με ειδικές εκδηλώσεις. Το ισπανικό σύστημα έχει υιοθετηθεί στην Ελλάδα, αλλά υπάρχουν μόνο 7 συντονιστές οι οποίοι αυτή τη στιγμή χρηματοδοτούνται από το Ωνάσιο. Χρειαζόμαστε, σύμφωνα με τον Διευθυντή του ΕΟΜ, κύριο Παπαθεοδωρίδη, 37 μόνιμους συντονιστές τοποθετημένους σε όλη τη χώρα. Η ιατρική συνιστόσα αποτελείται από τα κέντρα μεταμόσχευσης που πρέπει να πληρούν 3 προϋποθέσεις. Να έχουν το κατάλληλο προσωπικό, εξοπλισμό και εποπτεία από τον ΕΟΜ.
άρτια εκπαιδευμένο ιατρικό και βοηθητικό προσωπικό με πάθος για τις μεταμοσχεύσεις και εμπάθεια για τους συνανθρώπους είναι βασική προϋπόθεση. Απαιτείται αφοσίωση, συνεχής προσοχή και δουλειά πέρα από τις κανονικές ώρες εργασίας. Η εκπαίδευση του προσωπικού γίνεται σε έγκυρα πεπειραμένα κέντρα. Ο πυρήνας της ομάδας είναι οι χειρουργοί και ανάλογα με τα αντικείμενα νεφρολόγοι, υπατολόγοι, καρδιολόγοι κτλ. Απαραίτητα μέλη είναι οι αναισθησιολόγοι, εντατικολόγοι, λοιμοξιολόγοι. Δεν υπάρχει ειδικότητα στο νοσοκομείο που να μην εμπλέκεται με τον ένα τρόπο ή τον άλλο στις μεταμοσχεύσεις. Ο πυρήνας της ομάδας περιλαμβάνει επίσης εκπαιδευμένους νοσηλευτές, συντονιστές και άλλο βοηθητικό προσωπικό. Η υποδομή που χρειάζεται η μεταμόσχευση κάθε οργάνου διαφέρει, είναι σχετικά απλούστερη για τα νεφρά, πιο πολύπλοκη για τις μεταμοσχεύσεις ύπατος, καρδιάς και πνευμών. Εκτός του ειδικού προσωπικού απαιτούνται κατάλληλα χειρουργία, εργαστήρια με εκπαιδευμένο προσωπικό, επεμβατικοί ακτινολόγοι, επεμβατικοί καρδιολόγοι. Επιπλέον, υπάρχουν χαρακτηριστικές ιδιομορφίες των κέντρων μεταμόσχευσης. Οι μεταμοσχεύσεις από ζώντες δότες είναι προγραμματισμένες και λαμβάνουν χώρα σε κανονικές ώρες χειρουργείου. Απαιτούν όμως συνήθως δύο χειρουργεία ταυτοχρόνως. Αυτό χρειάζεται προγραμματισμό και συνεργασία όχι μόνο των μεταμοσχευτικών ομάδων, αλλά και των υπολείπων χειρουργικών ομάδων, που πρέπει να προσαρμόσουν τα δικά τους προγράμματα, διότι υπάρχουν μετρημένες εγκαταστάσεις σε κάθε νοσοκομείο, ιδιαίτερα χειρουργία και μονάδες εντατικής θεραπείας. Οι πτωματικές μεταμοσχεύσεις γίνονται όταν προσφέρονται όργανα από πτωματικούς δότες, το οποίο σημαίνει ανά πάσα στιγμή. Αυτό προϋποθέτει συνεργασία και συντονισμό όχι μόνο των ομάδων που συμμετέχουν στις μεταμοσχεύσεις, αλλά και των υπολείπων ομάδων, διότι όλοι επηρεάζονται από τα έκτακτα αυτά περιστατικά. Εκτός από τις εγχειρήσεις, η φροντίδα των μεταμοσχευμένων έχει ανάγκες που εκτροχιάζουν την καθημερινή λειτουργία όχι μόνο της μεταμοσχευτικής ομάδας, αλλά και ολόκληρου του νοσοκομείου. Επί παραδείγματι, λόγω της ανάγκης ανοσοκαταστολής και άλλων φαρμάκων, αλλά και των υποκειμένων νόσων, οι μεταμοσχευμένοι ασθενείς κινδυνεύουν από λοιμώξεις και άλλες επιπλοκές. Αυτές οι επιπλοκές είναι συνήθως αναστρέψιμες, αν αντιμετωπιστούν έγκαιρα. Αλλιώς επιδεινώνονται και μπορεί να γίνουν θανατηφόρες. Όχι μόνο η μεταμοσχευτική ομάδα, αλλά και άλλοι ειδικοί, εντατικολόγοι, ακτινολόγοι, πνευμονιολόγοι, χρειάζεται να είναι προετοιμασμένοι να τις αντιμετωπίσουν ανά πάσα στιγμή. Οι μεταμοσχεύσεις δεν είναι εύκολη δουλειά. Δοκιμάζουν τη θέληση και την αντοχή όλων όσων συμμετέχουν. Αλλά ταυτόχρονα αναβιβάζουν και τις ικανότητες όσων συμμετέχουν να αντιμετωπίζουν δύσκολα και πολύπλοκα περιστατικά, όπως επίσης και το επίπεδο των νοσοκομείων. Το κέντρο πρέπει να παρακολουθεί τους ασθενείς και να δίνει πλήρη απολογισμό των μεταμοσχεύσεων και των αποτελεσμάτων στον ΕΟΜ, τουλάχιστον για 3 χρόνια μετά τη μεταμόσχευση και για τους ζώντες δότες τουλάχιστον 3 χρόνια και διαβίου, αν είναι δυνατόν. Στη δημιουργία των κέντρων δεν πρέπει να υπάρχουν σύνορα. Μεταμοσχεύσεις μπορεί να γίνουν σε πανεπιστημιακά, δημόσια αλλά και ιδιωτικά κέντρα, αν πληρούν τις προϋποθέσεις και δέχονται ενιαίες πληρωμές χωρίς επιβάρηση των ασθενών. Τα όργανα δορίζονται για τους ασθενείς. Ανήκουν στους ασθενείς και πρέπει να ακολουθούν τους ασθενείς σε όποιο κέντρο αυτοί αποφασίζουν να μεταμοσχευτούν. Οι μεταμοσχεύσεις των άλλων ζωτικών οργάνων, ύπατος, καρδιάς, πνευμόνων, χρησιμοποιούν παρόμοιες εγκαταστάσεις, αλλά χρειάζονται πολύ μεγαλύτερη υποδομή και ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό. Υπολογίζεται ότι στην Ελλάδα κάθε χρόνο χρειάζονται περίπου 150 μεταμοσχεύσεις ύπατος, 50 καρδιάς και 10 πνευμών.
Στην Ελλάδα σήμερα επιτελούνται με ηρωικές προσπάθειες, να σημειώσω, κατά μέσο όρο μόνο 30 μεταμοσχεύσεις ύπατος, 10 καρδιάς και μερικές μεταμοσχεύσεις πνευμών. Οι λίστες αναμονής για αυτά τα όργανα είναι μικρές αυτή τη στιγμή, γιατί μερικοί από τους ασθενείς, αν μπορούν, χειρουργούνται στο εξωτερικό, κάτω από πολύ αντίξεως φυσικές και οικονομικές συνθήκες, και πολλοί πεθαίνουν χωρίς καν να μπουν στη λίστα. Οι μεταρρυθμίσεις που προτείνουμε για τις νεφρικές μεταμοσχεύσεις θα επηρεάσουν ευνοϊκά και τις μεταμοσχεύσεις των άλλων ζωτικών οργάνων. Η διοίκηση των μεταμοσχεύσεων ασκείται από τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων, τον ΕΟΜ, ο οποίος υποπτεύει τις μεταμοσχεύσεις και υποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας. Ο ΕΟΜ είναι η ραχοκοκαλιά των μεταμοσχεύσεων. Ελέγχεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από εκλεγμένα μέλη της κοινωνίας, της θρησκείας, του ιατρικού και πολιτικού κόσμου. Κυβερνάται από διοικητικό και ιατρικό διευθυντή με πολλαπλές ευθύνες που επιτελούνται από διοικητικό και ιατρικό προσωπικό. Οι ιατρικές επιτροπές, απαρτιζόμενες από μέλη της μεταμοσχευτικής κοινότητας, που είναι ειδικά για κάθε όργανο, καθαρίζουν τους κανονισμούς επιλογής των υποψηφίων για τις μεταμοσχεύσεις. Όλοι οι υποψήφοι καταχωρούνται σε μια λίστα, η οποία είναι ενιαία για όλα τα κέντρα. Η διανομή των πτωματικών μοσχευμάτων γίνεται με βάση αυτή τη λίστα. Οι ίδιες επιτροπές κρίνουν επίσης αιτήσεις για εξαιρέσεις από τους κανονισμούς. Επίσης περιλαμβάνεται και πειθαρχική επιτροπή, η οποία εξετάζει αποκλίσεις από τους κανόνες και συνιστά στο Διοικητικό Συμβούλιο διορθωτικές πράξεις. Ο ΕΟΜ είναι υπεύθυνος για την εκπαίδευση του κοινού και την εφαρμογή του ισπανικού συστήματος με τους συντονιστές. Είναι υπεύθυνος για την ενημέρωση των κέντρων, για την ύπαρξη δοτών, την προσφορά και διανομή οργάνων. Οργανώνει τις χειρουργικές ομάδες για τη λήψη οργάνων και την ασφαλή τους διακομιδή σε συνεργασία με τα μεταμοσχευτικά κέντρα. Ο ΕΟΜ επίσης ευθύνεται για τη συντήρηση της πληροφορικής των μεταμοσχεύσεων, η οποία περιλαμβάνει τις λίστες των υποψηφίων των μοσχευμάτων και ζώων των δοτών. Τα κέντρα είναι υπεύθυνα για τους ασθενείς τους και ενημερώνουν τον ΕΟΜ κάθε μήνα. Ο ΕΟΜ είναι υπεύθυνος για την διατήρηση όλων των απαραίτητων δεδομένων, όπως η δραστηριότητα κάθε κέντρου, ο αριθμός των υποψηφίων στον κατάλογο και τα αποτελέσματα των μεταμοσχεύσεων. Τα δεδομένα αυτά, χωρίς ταυτοποιητικά στοιχεία, είναι προσιτά μέσω του διαδικτύου σε κάθε ενδιαφερόμενο. Αυτό είναι απαραίτητο για δύο λόγους. Καταρχήν, εξασφαλίζει απόλυτη διαφάνεια. Και δεύτερον, διευκολύνει τους υποψηφίους λήπτες να διαλέξουν με πραγματικά δεδομένα πού θέλουν να κάνουν τη μεταμόσχευση. Επί παραδείγματι, ένας νεφροπαθής μπορεί να ανοίξει την ιστοσελίδα και να δει ποια κέντρα κάνει τη μεταμοσχεύση νεφρού, πόσοι ασθενείς είναι στη λίστα, πόσοι έχουν μεταμοσχευθεί και τι αποτελέσματα έχει το κάθε κέντρο. Είναι προφανές ότι ο ΕΟΜ, όπως κάθε στιβαρός οργανισμός, χρειάζεται χρηματοδότηση, που έχει δύο πηγές. Το Υπουργείο Υγείας πληρώνει τα πάγια έξοδα του διοικητικού και εκπαιδευτικού προσωπικού, οικίματος και πληροφορικής, όπως πληρώνει μέχρι τώρα. Οι ασφαλιστικοί οργανισμοί πληρώνουν για κάθε πτωματικό όργανο που μεταμοσχεύεται. Με αυτά τα χρήματα, ο ΕΟΜ αποζημιώνει το νοσοκομείο από το οποίο προέρχεται ο δότης, το ιατρικό προσωπικό που φροντίζει το δότη, τους χειρουργούς, συντονιστές, την εντατική θεραπεία, τα έξοδα διατήρησης και μεταφοράς του μοσχεύματος. Και τέλος,
οικονομική συνιστόσα. Έχει αποδειχθεί επανειλημμένα ότι οι μεταμοσχεύσεις δεν σώζουν μόνο ζωές, αλλά εξοικονομούν χρήματα, τα οποία αλλιώς ξοδεύονται σε άλλες, λιγότερο αποτελεσματικές θεραπείες. Το οικονομικό όφελος επεκτείνεται επίσης με την ανάκτηση ωφέλιμης εργασίας από τους νευροπαθείς, που είχαν αλλιώς αποστρατευτεί λόγω της χρόνιας νόσου. Έχει μελετηθεί από πάμπολες μελέτες και όλες συμφωνούν. Εδώ θα αναφερθώ σε μια μεγάλη μελέτη από τη Σουηδία. Την επέλεξα γιατί στη Σουηδία υπάρχει ενιαίος δημόσιος ασφαλιστικός οργανισμός που καλύπτει όλες τις μεταμοσχεύσεις, διατηρεί ισόβια ιατρικά και οικονομικά αρχεία. Μελετήθηκαν τα ετήσια ιατρικά έξοδα των νευροπαθών για μια δεκαετία σε τρία διαφορετικά σενάρια. Ο κάθετος άξονας αντιπροσωπεύει ευρώ. Ο οριζόντιος άξονας αντιπροσωπεύει χρόνια ζωής. Η συνεχής γραμμή είναι ασθενείς που μπήκαν σε αιμοδιάλυση κάπου στη μέση και παρέμειναν σε αιμοδιάλυση. Οι τελείες αντιπροσωπεύουν ασθενείς που ήταν σε αιμοδιάλυση και έκαναν μεταμόσχευση. Και οι διακεκομένοι είναι ασθενείς οι οποίοι δεν κάναν ποτέ αιμοδιάλυση, αλλά αιμοκάθαρση, αλλά κάναν μεταμόσχευση. Έχω σκιάσει ένα χρόνο γύρω από μια υποθετική μεταμόσχευση. Αν κάποιος νευροπαθής αναπτύξει νεφρική ανεπάρκεια, όπως βλέπουμε εδώ στην κόκκινη γραμμή στη μέση, και παραμείνει στην αιμοδιάλυση, τα έξοδα είναι παραπάνω από 60.000 ευρώ το χρόνο και αυξάνονται. Αυτά είναι πραγματικά έξοδα, δεν είναι φανταστικές μελέτες. Είναι από πραγματικούς ασθενείς, μεικτούς από όλο τον πληθυσμό. Εδώ ο νευροπαθής που ήταν σε αιμοκάθαρση έκανε μεταμόσχευση και τα έξοδα εκπέσανε κατά 77%. Περίπου σε 10.000 ευρώ το χρόνο. Και η τρίτη περίπτωση είναι ο ασθενής που δεν έκανε ποτέ αιμοκάθαρση, αλλά έκανε την μεταμόσχευση. Ο χρόνος της μεταμόσχευσης εστίχησε περίπου 60.000 ευρώ και μετά εξέπεσε στα 10.000 ευρώ, όπως και στους προηγούμενους ασθενείς. Κατά μέσο όρο, για κάθε ασθενή που μεταμοσχεύτηκε στη Σουηδία, εξοικονομήθησαν σε 10 χρόνια 380.000 ευρώ. Σε πολλές χώρες της Ευρώπης, ήδη, οι πληρωμές γίνονται όπου και όταν ολοκληρώνεται η εργασία. Πώς μπορεί αυτό να πραγματοποιηθεί και στην Ελλάδα? Παρόμοια μέθοδος ήδη εφαρμόζεται στη χώρα μας για επεμβάσεις ανοιχτής καρδιάς. Πρέπει να εφαρμοστεί και στις μεταμοσχεύσεις. Για τις μεταμοσχεύσεις νεφρού, τα χρήματα που θα ξοδεύονταν τον επόμενο χρόνο για αιμοκάθαρση να μοιράζονται σε τρεις δικαιούχους. Στο μεταμοσχευτικό κέντρο, για να καλύψει τα πάγια και τα έκτακτα έξοδα της μεταμόσχευσης και τις αμοιβές των ειδικών που δουλεύουν στις μεταμοσχεύσεις. Στο μεταμοσχευτικό κέντρο, αν πρόκειται για ζώντα, ή στον ΕΟΜ, αν πρόκειται για πτωματικό δότη. Και στον ασφαλιστικό οργανισμό, για τη συντήρηση του ασθενούς, για ένα έτος για εξετάσεις και φάρμακα. Ένα παράδειγμα από ένα αδρό υπολογισμό, από τις 60.000 που θα ξοδεύονται για την αιμοκάθαρση για ένα έτος, το μεταμοσχευτικό κέντρο πληρώνεται 40.000.
Παρόμοια 10.000 θα πληρωθούν για τα έξοδα του Δότη και τα υπόλοιπα 10 θα πληρωθούν στον ασφαλιστικό οργανισμό για τη διατήρηση του ασθενούς τον επόμενο χρόνο. Και αυτό υπολογίζεται θα είναι το ετήσιο έξοδο για κάθε μεταμοσχευμένο από εκεί και πέρα. Πληρωμές για μεταμοσχεύσεις ύπατος και καρδιάς θα είναι μεγαλύτερες. Ενδεχομένως γύρω στις 80.000 ευρώ και θα κατανέμονται επίσης ανάλογα όπως και στις μεταμοσχεύσεις νεφρού. Συμπερασματικά, για να επιτύχει το σύστημα μεταμοσχεύσεων χρειάζονται να λειτουργούν σωστά και αρμονικά και οι τέσσερις συνιστώσεις. Είναι σαν τους τροχούς της αμάξης. Πρέπει όλοι οι τροχοί να γυρίζουν μαζί. Αν ένας από τους τροχούς σπάσει, σταματάει η άμαξα. Ο ΕΟΜ είναι ο αμαξάς που οδηγεί και κρατάει όλους τους τροχούς σε αρμονική κίνηση. Στις 29 Μαΐου, σε μερικές μέρες, κλείνουν 25 χρόνια από τις δύο πρώτες μεταμοσχεύσεις νεφρού που έγιναν στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Ήταν από ζώντες δότες. Το πρώτο ζευγάρι, ο πατέρας και ο γιος που τους βλέπετε εδώ την εποχή της μεταμόσχευσης πριν από 25 χρόνια και ο δότης που είναι τώρα 80χρονος, τους βλέπετε δεξιά σε σημερινή φωτογραφία, έχουν γλέντι και είμαι καλεσμένος. Δεν βλέπω την ώρα να τις ξαναδώ. Είναι μεγάλη χαρά. Πραγματικά οι μεταμοσχεύσεις είναι δύσκολες, αλλά βρίσκει κανένας μεγάλη ηθική ικανοποίηση. Μέσα από τις μεταμοσχεύσεις βλέπει την καλοσύνη και την αγάπη του ανθρώπου. Βλέπει την καλοσύνη μιας οικογένειας που δίνει ένα σώμα για να ζήσουν άλλοι, που πολλές φορές είναι άγνωστοι. Και βλέπει και τη δύναμη του Θεού να ξαναδίνει ζωή στον άρρωστο. Η ομάδα που έκανε τη μεταμόσχευση στην Πάτρα ήταν περίφημη. Ήταν ο καθηγητής νεφρολογίας, ο περίφημος Ιωάννης Βλαχογιάννης και χειρουργοί ο Θεόδωρος Καρατζάς, ο Διονύσης Καραβίας και ο Βαγγέλης Τζορακοελευθεράκης. Είχα την καλή τύχη να παρευρεθώ. Έκαναν και άλλες μετά, αλλά σταμάτησαν. Σταμάτησαν όπως πολλοί άλλοι. Τώρα όμως υπάρχει μια καινούργια ελπίδα. Στη γιορτή, στην Πάτρα, θα είναι και ένας νέος χειρουργός, ο Νικόλαος Καρίδης, ο οποίος γύρισε με τη γυναίκα του και το παιδί τους από την Αγγλία, όπου είχε μόνιμη θέση για να κάνει τις μεταμοσχεύσεις στην Ελλάδα και να φτιάξει ένα καινούριο πρόγραμμα. Έχει ήδη κάνει 3 επιτυχείς μεταμοσχεύσεις νεφρού από τον Νοέμβριο. Αλλά για να μπορέσει να πετύχει και για να μπορέσουν και άλλοι να πετύχουν, χρειάζεται να μπουν σε κίνηση και 4 τροχοί. Δεν είναι εύκολο, αλλά είναι δυνατόν και πρέπει να γίνει. Και αυτό είναι το χρέος μας. Σας ευχαριστώ. Κύριε συνάδελφε, η Ακαδημία Αθηνών σας καλωσορίζει και σας εύχεται επιτυχή συνέχιση του τόσο σημαντικού έργου σας. Λύεται η συνεδρία.